Πακογιάννη, να σας διευκρινίσω, γιατί ίσως δεν το ακούσατε κι εσείς, ότι η Πρόεδρος δεν εξέφρασε την προσωπική της άποψη και επιθυμία, αλλά την ομόφωνη μέχρι πρότινος τοποθέτηση όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στο Προεδρείο. Τώρα, επειδή υπάρχει κάθε φορά μετατόπιση σε σχέση με το ποια εκπροσώπηση είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική ώστε να θεωρείται δημοκρατική, εδώ που είναι η ολομέλεια της Βουλής, έγινε η συζήτηση όπως δημοκρατικά επιβάλλεται και όπως δυστυχώς σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που επιβαλλόταν, ούτε έγινε ούτε διεκδικήθηκε. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να έχετε διαβουλευτεί με κανέναν για την απόφαση σας αυτή. Αναφέρατε στη συζήτηση ότι είχατε ενημερώσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή εμένα, για την πρόθεσή σας να το κάνετε αυτό. Να σας φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη και σας. Και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, τη μνήμη σας. Να σας φρεσκάρω τη μνήμη σας. Την Τρίτη, να φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη σας. Καταλαβαίνω ότι υπό την πίεση της συζήτησης ενδεχομένως να μην θυμάστε τα πραγματικά περιστατικά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας τα θυμίσω, κυρία Πρόεδρε. Εγγράψατε τη Δευτέρα στην ημερήσια. Αυτό είναι το προσωπικό, μια ένσταση επί της διαδικασίας εκλογής Προέδρου. Θέτετε ένσταση στη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή ήσασταν απόν στη διαδικασία, θέλετε ετεροχρονισμένα να θέσετε ζήτημα εγκυρότητας της εκλογής Προέδρου και το κάνετε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ψεύδεστε ή δεν θυμάστε καλά, κυρία Πρόεδρε. Στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ήσασταν απόν. Δεν θέσατε ζήτημα εγκυρότητας. Δώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω το σώμα ότι την Τρίτη σας αναζήτησα για να εκφράσω την διαμαρτυρία μου και του κόμματος μου ότι εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Μητσοτάκη, επειδή θέτετε ζητήματα τάξεως και ειλικρίνειας, οφείλω και εγώ να ενημερώσω το σώμα για την συνομιλία μας. Με ενημερώσατε ότι με αναζητείτε διότι δεν είχε ανακοινωθεί όνομα Προέδρου της Δημοκρατίας και μου εκφράσατε την άποψή σας, ότι σας δήλωσα ότι δεν γνωρίζω ποιο όνομα θα ανακοινωθεί, ούτε έχω ενημερωθεί, και μου εκφράσατε την άποψή σας ότι αν μεν ανακοινωθεί το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου δεν έχετε πρόβλημα, αλλά αν ανακοινωθεί άλλο όνομα θα έχετε πρόβλημα. Αν θέλετε λοιπόν διαδικασίες διαφανείς και ειλικρινείς, μπορούμε πολύ ειλικρινά να διατυπώνουμε εδώ και να ενημερώνουμε και τον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία διαμείβονται. Κακόπιστες τέτοιου τύπου κυβιστήσεις σε αυτήν εδώ την κοινοβουλευτική περίοδο και ολομέλεια δεν θα τη συνηθίσετε.